κράσαρε. Και μόλις κράσαρε, άρχισε η αναμέτρηση, η αντίστροφη μέτρηση στα 60 δευτερόλεπτα, πέφτει ο Σταύρος. Και με το που πέφτει ο Σταύρος, πέφτει και ο Hot Cookies. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μήπως είναι από τον ίδιο PC. Λοιπόν, παιδιά, είναι το ίδιο άτομο. Δεν γίνονται αυτά. Καταρχήν έφαγα Blue Screen of Death, ζήτω τα Windows, ζήτω ο Bill Gates. Που έχω να φάω 5 χρόνια, απλά ρε παιδί μου, βάλεσε restart το computer. Blue Screen of Death και restart μαζί, δεν κόλλησε καν. Λοιπόν, μαθαίνω όταν έρχομαι ότι με το που τρώω εγώ το disconnect, έρχεται, τρώει όχι disconnect, βασικά εγώ δεν έφαγα disconnect, τρώει disconnect το hot cookies. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, παιδιά. Το match το παίρνει ο Meldon. Γιατί υπάρχει κανόνας στο HSL που όλοι λογικά έπρεπε να έχουμε διαβάσει, άσχετα τι σας φαίνεται εσάς, είναι καθαρά για λόγους διαφάνειας. Όταν υπάρχει η πρώτη επαφή, το πρώτο scout στον αγώνα, η πρώτη δηλαδή, η πρώτη οπτική επαφή έστω του ενός παίχτη με τον άλλον, βάσει κανόνων αυτός που τρώει το disconnect χάνει αυτομάτως το παιχνίδι. Ακούγεται λίγο περίεργο, το ξέρουμε, αλλά ειδικά όταν δεν είναι LAN-based και είναι online, παίζουν πάρα πολλά factors. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι για κάποιον. Ξέραμε λογικά ότι ο Hot Cookies ήταν μπροστά με το content που είχε κάνει. Απλά θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, ανοίγω 14 hats, πάω σκαουτάρ και βλέπω 6 pool και τραβάω το καλώδιο. Θα γίνει rematch? Όχι. Εντάξει, δεν ήταν και άπειρα μπροστά Hot Cookies. Είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα. Δεν είπα άπειρα, είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα. Ξανά έπεσε ο Cookies. Ο Cookies ξανά έπεσε. Λοιπόν, οπότε το match είναι 1-0 υπέρ του Meldon, στον πρώτο χάρτη. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν με βλέπετε κανονικά. Λογικά, κανονικά με βλέπετε. Λοιπόν, και να δείξουμε λίγο την εικόνα πλέον. Ο αντισόσιαλ εδώ με λέει νουμπά και ότι τα Windows XP είναι απλά τα καλύτερα και έχει χρόνια να δει Blue Screen of Death. Ναι, φίλε Μάικ, αλλά... Αυτός είναι νουμπάς, πες του. Ναι, αυτός είναι νουμπάς από τον Αντώνη. Γιατί αν βάλουμε να συγκρούμε το δικό μου το stream με το δικό σου δίπλα... τέλος πάντων, δεν μπορώ να εκφραστώ τώρα. Λοιπόν, αντισόσιαλ, μιλάτε. Πήγαινε εκεί πέρα, παίξει κανένα λάντερ να πούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε το παιχνίδι χωρίς κανένα καθυστέρηση. Παροδία λίγο σήμερα η κατάσταση, αλλά εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι μας παλεμάνε, όλοι μας παλεμάνε. Μαλάκα, τι προπαγάνδα είναι αυτή. Τέλος πάντων, guys, λίγο κατανόηση. Πάμε. Βλέπω ξανατιουνάρα, όλοι, 65 άτομα. 55 άτομα. Πάμε να δούμε δεύτερο παιχνίδι. Ο Hot Cookies, να πω, πάρα πολύ φιλικό παιδί, πολύ διαλλακτικός, πολύ επικοινωνιακός, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Μπράβο του. Προφανώς έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ότι θα πάρει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό, όταν κάνει sign up σε κάποιο league, ποτέ δεν ξέρεις τους κανόνες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Παιδιά, ελπίζω να μην φάω Blue Screen of Death, πραγματικά θα ξενερώσω τη ζωή μου, Ελπίζω να μην πέσει και ο Hot Cookies. Όχι, βασικά, άμα είναι να πέσω εγώ, να πέσει και ο Hot Cookies. Για να δούμε APM. Τα ίδια. Η μπάρα εδώ παλεύει. Φύγες. Για να δούμε πάλι σε αυτό το χάρτη. Σε αυτό το χάρτη δεν όμως να δούμε One Rack Expand, ποτέ δεν ξέρεις. Από τον προηγούμενο χάρτη είναι πιο μεγάλη σε αποστάσεις, παρόλα αυτά δεν είναι το ίδιο μεγάλη όσο στους καινούριους χάρτες που υπάρχουν πια. Η Blizzard έχει βγάλει και το GSL και η Blizzard έχουν βγάλει γιγάντιους χάρτες πια. Με πολλά expands που μην τελειώνεις προτάσεις σου με τη χρειά που είπαμε. Ναι. Με πολλά expands μπορείς να κάνεις διπλό ή τριπλό expand. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Depot. Ο Meldon θα πάει για scout. Α, για scout. Νωρίς. Δεν έχει κάτι να δούμε από εδώ και πέρα. Όχι, βλέπουμε συντονιστικά πράγματα. Ο Hot Cookies κάνει τον Barrax, κάνει και τον Gas. Το ίδιο κάνει και ο Meldon. Φοβερό. Δεν το περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο map hack και αντιγράφει ένας τον άλλον. Ναι, script ρε. Όλοι οι Terran το έχουν. Τρέχουν το script και κάνει standard το build order. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, να κάνεις κάτι. Ναι, του Γιάννη. Ναι, ναι. Είναι μάκρο κουμπί. Πατάς το μάκρο κουμπί και τσουφ, γίνονται όλα. Ωραία. Για να δούμε, ο Meldon θα βάλει αυτή τη φορά 3 SMV στην καζιέρα. Θα και βάλει. Ωραία.
Άρα ήταν ενθελημένο που είχε βάλει μόνο ένα εργάτη πιο πριν. Ωραία. Ήθελε απλώς αρκετό γκάζ για να κάνει το reactor. Το reactor και μετά να πάει fast expand. Με bunker και barracks κάτω. Mm. Λοιπόν, να πω έτσι μια πρόβλεψη. Μπορεί να αποτύχω επικά, αλλά το λέω. Reaper από hot cookies. Για να δούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι Reaper. Reaper. Όχι, δεν είναι Reaper. Μ' αρέσει ο Reaper εδώ σε αυτό το χάρτη. Πολύ. Ο Μέλτον κάνει ένα πολύ ωραίο τύπο πίσω από τον γκάς, ώστε άμα κάνει ντρόπο hot cookies να μην μπορεί να κάνει τα χέλια να τα περάσει από εκεί πέρα και να βαρέσουν τα ICV στο Mineral Line. Ωραία. Τώρα όμως είναι... για να δούμε, είναι Tech Lab. Μπορεί να είχα δίκιο. Είναι Reaper. Reaper. Είναι Reaper, άρε Σταύρο. Να πω ότι έκανα μαθήματα του hot cookies, παιδιά, στην Beta. Γι' αυτό έχει φτάσει εκεί που είναι. Και δεύτερο γκάζι, μάλιστα. Για να δούμε, Starport. Ο Μέλτον παραμένει με ένα gas, παρόλο που κάνει factory. Δεύτερο gas από hot cookies, τι σου λέει. Γρήγορο, το... γρήγορο bounce με cloak. Blue flame drop. Αυτό το tech lab, μετά αφού φτιαχτεί ο Reaper, μπορεί να το σηκώσει και να το βάλει το tech lab είτε στο factory είτε σε starport. Ναι. Θα δούμε που θα πάει. Μάλιστα, να βάλουμε εδώ πέρα. Ο Μέλτον έχει πάλι τους marines στη σωστή θέση. Εδώ πέρα μου σπαμάρουνε μηνύματα, έβαλα busy παιδιά, εντάξει. Θα γελάει ο Snoop τώρα, αλλά έχεις να φας ξύλο την Κυριακή από τον Νιβ. Παιδιά, όταν τελειώσει το παιχνίδι μη χάσετε, έχουμε πολύ πράγμα για την Κυριακή. Όπα, ο Reaper πάει από εκεί, θα γίνει intercept. Θα γίνει, πέθανε, πάει το light unit, δεν είδε τίποτα. Και πάει για blue flame ο Μέλτον. Πάει για Blue Flame ο Μέλτον και να δούμε τι πάει ο Hot Cookies. Ο Hot Cookies δεν ξέρω τι θέλει. Μπορεί να κάνει Bunchy, άμα όχι παίρνει το Steam στο Barracks. Μπορεί να κάνει Bunchy με το Tech Lab στο Factory. Ναι. Αν δεν νομίζω, θα δείξει. Και εκείνος θα πάει Blue Flame. Και εκείνος Blue Flame, μάλιστα, αλλά με drop νομίζω. Ναι, ναι. Αν ήξερε το wall εδώ πέρα, για να δούμε, μπορεί να το δει. Δεν έχει δει το Wolof και... αλλά λίγα θα το κάνει από πίσω μήνερα, δε. Αντώνη, είπες κάτι γιατί έχει λίγο διαφορά. Πολύ ωραία build orders και από τους δύο. Ο Hot Cookies θα πάει να πάρει το Steam πιο γρήγορα. Οπ, και δεν το βλέπει. Για να δούμε. Βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο placement του Starport. Δεν το είδε ο Hot Cookies στο Starport του Μέλτον. Δεν το είδε. Λοιπόν, το Blue Flame θα τελειώσει πρώτα για το Μέλτον. Να πούμε ότι ο Hot Cookies έχει 3 SCVs παραπάνω. Παρόλο που κάνουν ίδιο build, έχει λίγο καλύτερο μάκρο από τον Μέλτον. Ναι, αλλά έχει Engineering Bay ο Μέλτον. Έχει κάνει λίγο διαφορετημένο τουλάχιστον σαν Αντών. Για να δούμε. Ναι, είναι Blue Flame και Helion Drop. Βλέπουμε εδώ πέρα και το Rally Point. Θα βγάλει και κάποιο Viking. Ενδιαφέρον το Viking. Ίσως να για κάποιο drop, θα το αφήσει εκεί για να δει κάποιο drop. Να κάνει, θα το αφήσει και για drop και για bounce το Viking, ώστε όταν θα έρθει να αναγκαστεί το Viking να κάνει cloak από μακριά. Ωραία, πολύ σημαντικά τα Zen Naga, παιδιά. Είδατε τώρα εδώ πέρα θα ξεκινήσει λογικά κάποιο drop αργείο Μέλτον. Να το. 3 blue flame έναντι 3 blue flame. Το ίδιο πράγμα κάνουν και οι δύο σχεδόν. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε εδώ πέρα το Viking ότι είναι σε λάθος σημείο. Εδώ πέρα υπάρχει ένα Marine, θα προλάβει να το δει τουλάχιστον πώς θα αντιδράσει το θέμα. Αλλά το Wolof είναι πολύ καλό του Μέλτον, Αντώνη. Είναι πολύ καλό το Wolof του για τη Mineral Line. Έχει ένα μικρό choke point, για να δούμε, θα περάσει. Βέβαια, επειδή έχει φέρει με Divac, μπορεί να του να είναι εναντίον του. Άμα δεν προλάβει να το κατεβάσει γρήγορα τα Divots. Πρέπει γρήγορα να κατεβάσει τα Helion, τα κατεβάσει για να δούμε. Υπάρχει ένα μικρό choke point, πρέπει να το κλείσει. Προσπαθεί να κάνει ζημιά. Πέρασε. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Και ο Μέλτον ταυτόχρονα κάνει drop και... Και βλέπουμε το drop του Μέλτον, τραβάει όλες τις... Μπορεί να πάρα πολλά τώρα που είναι, τώρα που είναι μαζεμένα, τώρα που είναι μαζεμένα, πρέπει να μ' αρέσει. Αυτό το zigzag δεν μπορεί να κάνει πολύ ζημιά τώρα, πολύ ζημιά, να δούμε unit slot. 1150 minerals χαμένα για να δούμε τους εργάτες. 13 SCVs για το hot cookies έχοντας ξεκινήσει δεύτερο command center. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα για το hot cookies και είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Είναι αρκετά πίσω στην οικονομία, αλλά είναι μεγάλος παίχτης και μπορεί να το κάνει το catch-up, Αντώνη.
Εδώ προσπαθεί να ξαναρίξει ένα χέλιον, αλλά δεν ψαρώνει. Είδε το. Ήταν πάρα πολύ καλό το building placement του Meldon, Αντώνη. Συμφωνείς? Ναι, και το building placement και η αντίδραση. Ενώ το θέμα ήταν άσχημο το timing για το hot cookies. Ζήτησε να μην περιμένει τον drop εκείνη την ώρα και μόλις έκανε ο hot cookies το δικό του τον drop, έκανε και ο Meldon το δικό του. Η διαφορά είναι ότι ο Meldon διαχειρίστηκε λίγο καλύτερα τις μονάδες του. Αντέδρασε λίγο καλύτερα. Είναι αυτό που λέμε το multitasking, το λεγόμενο. Ναι. Ωραία, και τώρα θα κατέβει κάτω. Εντάξει, είναι 3 tank έναντι 2. Σχεδόν ίδιο buyable, αλλά πολύ καλύτερη οικονομία. Σε βάθος χρόνου ο Meldon όμως θα πάρει γερό προβάδισμα. Δεν μπορεί να κάθεται τόσο... Αντώνη, τόσο λίγο πίσω. Αντώνη, τι θα έκανες αν ήσουν ο hot? Τίποτα, δεν ξέρω. Να έπαιρνα όλα τα SCVs μου και να πήγαινα για all in. Ή προφανώς ο hot cookies έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του. Άρα πιστεύω ίσως να κάνει και ξανά command center, να κάνει δηλαδή διπλό expand. Και να ρισκάρει. Και εγώ έτσι νομίζω, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του, μπορεί. Δεν κατεβάζει, περιμένει να κάνει, δεν κατεβάζει το command center ακόμα. Σήμερα το κατεβάζει τώρα. Όχι, συνεχίζει να κάνει CVs. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ναι. Δεν έχει τόσο σημασία γιατί έχει τόσα λίγα SCV στο main του. Ετοιμάζεται drop. Ετοιμάζεται drop. Δεν έχει steam. Θα έχει τελειώσει βέβαια μέχρι να πάει. Ο hot cookies έχει steam. Έχει concussive. Δεν έχει shield. Δεν έχει πολύ. Το sensor tower είναι καλό αλλά θα αργοπορήσει. Αυτό το viking θα παίξει καταλυτικό ρόλο τώρα. Είδες πόσο σημαντικό είναι τελικά. Ναι. Να δούμε. Δεν θα μπορέσει να το σκοτώσει, αλλά τουλάχιστον θα το δει. Ωραία. Θα ακυρώσει τον drop. 1-1 βλέπετε εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Μην τα ρίχνετε όλα μαζί. Όχι. Ωραία, δεν το έφαγε. Έχασε όμως το Viking. Έχασε το Viking. Αυτό που λέμε, ήθελα να πω για το Meldon, είναι ρίχνοντας 1-1, είναι σε move το Medivac και δεν μπορεί να το φάει εύκολα. Δηλαδή κουνιέται. Ενώ αν το κάνει σαν load ακίνητο, τα ρίχνει όλα και αργεί. Μάλιστα, αυτό το sensor tower που είναι ακριβό, δεν το θέλει να το χάσει, το χάνει και τώρα θα χάσει το Medivac και θα χάσει το Metamarins, αλλά ήταν καλή η ανταλλαγή, Αντώνη, γιατί έφαγε ένα sensor tower 100 γκάζι σε ένα hot cookies. Και ένα Medivac 100 γκάζι. Ναι, και είναι ήδη πληγωμένο το hot, είναι αρκετά πληγωμένο. Προφανώς, όταν χάνει κάτι τώρα hot cookies, πονάει πολύ περισσότερο από όσο πονάει τον Meldon να χάσει κάτι, γιατί έχει ήδη πολύ πιο ισχυρή οικονομία. Ο hot cookies δεν έχει κάνει διπλό expand, δηλαδή δεν κάνει κάτι τρελό για να προφτάσει τον Meldon. Και τώρα κατεβαίνει ο Meldon. Για να δούμε. Συνήθως ο επιτιθέμενος έχει μειονέκτημα σε τέτοια μάχη. Ναι, πιστεύω θα κάνει απλώς contain, δεν νομίζω να κάνει επίθεση. Ωραία, όχ, όχ. Όχι, φεύγει ξανά πίσω. Θα κάνει το scan και θα δει ότι βγαίνει προς τα έξω. Ωραία, και κάνει πίσω. Μάλλον θα πάει να σπάσει... Τι έχουμε εδώ, ο hot cookies. Όχι. Είναι κρίμα, παιδιά, θα καταχωρηθεί το παιχνίδι στο Meldon. Ακόμα δεν έχει πέσει, είναι 45 δευτερόλεπτα. Είναι disconnect, Αντώνη, λογικά. Είναι disconnect, δεν νομίζω να είναι κάποιο lag. Κάποιο lag συνήθως έχει διαρκή disconnect. Πω, κρίμα. Να πούμε βέβαια ότι ο Meldon είχε ήδη μεγάλο προβάδισμα, πολύ βέβαια, σημαντικό. Το βλέπουμε και στο food, είχε 30 food διαφορά, 40 food διαφορά σχεδόν και, και πολύ διαφορά στα SCVs, δεν μπορώ να το δείξω τώρα. 47 SCVs ενάντια σε 36 SCVs. Α, είσαι στο unit tab, ωραία. Ναι. Κρίμα. Επίσης παιδιά. Είχε 2 tanks παραπάνω, άδωρξε είχε ήταν. 20 marines παραπάνω. Άδωρξε είτε πραγματικά, η τεχνολογία δεν ήταν με το hot cookie σήμερα. Να πάρει τηλέφωνο να ζητήσει τα λεφτά του πίσω από τον ΟΤΕ. Και κρίμα. Κρίμα και για σας, ναι, και έχουμε official drop. Νομίζω πάτησες τον drop. Να το πατήσω. Μία ψήφο και αν ρίξω κι εγώ, φεύγουμε.